Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Τώρα πόσο καλή μπορεί να είναι όταν κάθε αγωνιστική έχουμε τόση γκρίνια με τη διαιτησία, δεν ξέρω. Άποψή μου όμως είναι σε ένα πρωτάθλημα που εναλλάσσονται οι ομάδες στην κορφή και μπορεί να φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική των play-off, κάτι που δεν θα δούμε σε κανένα πρωτάθλημα στο εξωτερικό, τόσες ομάδες να διεκδικούν μέχρι τελευταίο λεπτό το πρωτάθλημα, καλά είναι να αφήσουμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τα τεχνικά επιμελεία και όλους τους άλλους συντελεστές και να μην ασχολούμαστε με το παραμικρό, με τη διαιτησία. Είναι άδικο να βλέπουμε κάθε Κυριακή βράδυ πρώτες ειδήσεις, διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Σε μια επόμενη Δευτέρα θα μιλήσουμε και για το φλέγον θέμα των ορισμών. Να είστε σίγουροι ότι αν κάτσουμε σε ένα γραφείο με όλους, τονίζω με όλους τους παράγοντες των ομάδων και κάνουμε τους ορισμούς, για το επόμενο δίμηνο, δεν λέω για την επόμενη αγωνιστική, να είστε σίγουροι ότι όταν θα βγει λευκός καπνός, οι διαφορές μας θα είναι πάρα πολύ λίγες. Τέλος πάντων, ας πάμε στους αγώνες που πρέπει να ασχοληθούμε. Ας ξεκινήσουμε με το ντέρμπι της κορφής. Εδώ έχουμε 6 φάσεις. Η πρώτη φάση βλέπουμε ότι σωστά δόθηκε επιθετικό φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, διότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού σπρώχνει καθαρά τον αντίπαλό του πριν η μπάλα χτυπήσει στο χέρι του. Πολύ σωστή απόφαση του διαιτητή. Ο Μούργκ εκτελεί καλά το φάουλ, 1-0. Στο 37 ο ΠΑΟΚ με το κουλιαράκι. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια του δικεφάλου στο μάτς. Επόμενη φάση, στο 37ο λεπτό του αγώνα από ό,τι βλέπω, όπου σωστά ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση offside. Πάμε στη συνέχεια, στο 47ο λεπτό του αγώνα, και εδώ νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι και σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ ίσως, εάν υπήρχε εξ αρχής και η απόφαση του διαιτητή για πέναλτι, να μην είχαμε αυτές τις διαμαρτυρίες που είδαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στη συνέχεια, πάμε στο 53ο λεπτό του αγώνος. ΠΑΟΚ έχει μόνο νίκη στα 8 προηγούμενα μάτς που άνοιξε το σκορ στην Τούμπα. Τάισον έπαιξε κάθετα, ο Τόμας πλάσαρε 2-1, υπόδειξη για offside. Εδώ είναι η φάση, είναι εκτεθειμένος ο Τόμας. Που και εδώ βλέπουμε ότι σωστά ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση offside. Η πέμπτη περίπτωση είναι στο 86ο λεπτό του αγώνα, νομίζω, όπου σωστά δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ, διότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπουμε στο βίντεο, πέφτει πάνω στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και τελευταία φάση του συγκεκριμένου αγώνα είναι στο 81ο λεπτό του αγώνα. Έχουμε μία παράβαση ξεκάθαρα για κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη, από τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Γκετβάη στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Κωνσταντέλια. Για τέτοιες φάσεις που αφορούν ένα φάουλ ή μια κίτρινη κάρτα, και το λέω αυτό και όχι συγκεκριμένα για αυτό τον αγώνα, θα πρέπει να μην αδικούμε το διαιτητή, διότι ξέρετε κάτι, αν πάρουμε μια συγκεκριμένη φάση, ενώ δεν δούμε όλο τον αγώνα, ίσως και να τον αδικήσουμε, ίσως να αδικούμε και τον εαυτό μας. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν έχουμε έναν διαιτητή ο οποίος αφήνει ένα δυνατό παιχνίδι, μην κάνοντας εύκολα χρήση κάρτων, δεν σφυρίζει, αφήνει ελεύθερο το παιχνίδι, το ευχαριστούνται και οι παίκτες και οι φιλάθλοι, και βρεθεί μία φάση σε κάποιο σημείο και πρέπει να την πάρουμε, να την αναλύσουμε, και ίσως εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε παράβαση, νομίζω ότι είναι άδικο για το διαιτητή και θα έπρεπε να πάμε να δούμε όλη του την φιλοσοφία και όλο τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον αγώνα.
Και εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι φέρνουμε ξένους διαιτητές, ακόμα και το λέω με παράπονο, με διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετικά πρωταθλήματα. Το οποίο δεν σημαίνει ότι έχουν την ίδια φιλοσοφία το πώς θα σφυρίζουν, αν θα αφήνουν δυνατό το παιχνίδι ή με το παραμικρό. Αυτό είναι μια αναφορά και δεν αναφέρουμε στο συγκεκριμένο αγώνα, γιατί η φάση είναι ξεκάθαρη, αλλά αναφέρουμε για φάσεις που αφορούν ένα φάουλ, μια κίτρινη κάρτα, την οποία θα βρούμε είτε και σε αυτή την αγωνιστική, αλλά και στις επόμενες, όπως είχαμε δει πάρα πολλές νωρίτερα. Πάμε στο δεύτερο αγώνα, στον αγώνα ΑΕΚ με Όφη. Εδώ είχαμε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση που αφορά το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, εδώ βλέπουμε ότι στην αρχή της φάσης, στην αντίπαλη περιοχή, να υπάρχει παράβαση. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βρίσκει ψηλά στο γόνατο τον ποδοσφαιριστή του Όφη και νομίζω ότι ο διαιτητής θα έπρεπε να δώσει αυτή την παράβαση. Η δεύτερη φάση αφορά ένα πέναλτι που ζητάει η ομάδα του Όφη για χέρι αμυντικού. Εδώ θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την απόφαση του διαιτητή, διότι δεν υπήρχε καμία παράβαση. Και η τρίτη φάση είναι η σωστή απόφαση του διαιτητή, Παπαπέτρου, να πάρει πίσω την αρχική του απόφαση για απέναντι στον Ηλίας. Αυτές ήταν οι τρεις φάσεις από τον αγώνα ΑΕΚ Όφη. Πάμε στον τρίτο αγώνα. Είναι ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού Γιάννενα. Εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία από τον διαιτητή Περά και τους συνεργάτες του. Με τρεις σωστές αποφάσεις και στην πρώτη περίπτωση της ακύρωσης του γκολ για offside και στη δεύτερη περίπτωση που αφορά το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, όπως και στην περίπτωση της υπόδειξης πέναλτι υπέρ της ομάδας των Ιωαννίνων. Ήταν μια πάρα πολύ καλή διαιτησία από τον Έλληνα διαιτητή. Αυτά ήταν για αυτή την αγωνιστική. Εύχομαι να έχουμε καλές διαιτησίες στους αγώνες Κυπέλλου και συνεχίζουμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.